Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στα της πολιτικής, στα προεκλογικά, στις συναντήσεις, επαφές, στο δημόσιο διάλογο, στο διακύδευμα αυτών των εκλογών. Και όχι μόνο των εθνικών εκλογών, αλλά και των αυτοδιοικητικών. Ολοένα και προστίθονται υποψήφοι και το ενδιαφέρον για την αυτοδιοίκηση. Είχαμε προσφάτως μέσα στο Σαββατοκύριακο ανακοίνωση άλλης μιας υποψηφιότητας για τον Δήμο Κοζάνης. Επίσης φαίνεται και ένα ενδιαφέρον για τον Δήμο Βοΐου να ξεφυτρώνουν νέοι υποψήφοι. Όλο αυτό θα το κουβεντιάσουμε με τον Θεόφιλο στο καθιερωμένο σχόλιο, με τον Θεόφιλο Παπαδόπουλο. Θεόφιλε. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Υπάρχει ένα γενικό πολιτικό κλίμα το οποίο είναι απόρρια βέβαια και της εβδομάδας που μας πέρασε, όπου είχαμε την πρόταση της πιστείας που κατατέθηκε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Είχαμε μια ένταση σε ό,τι αφορά την πολιτική καθημερινότητα, αλλά είχαμε και ένα μήνυμα πολύ σοβαρό, ότι έχουμε να κάνουμε με επικεφαλής πολιτικών κομμάτων στη χώρα, οι οποίοι δεν είναι ολοκληρωμένοι πολιτικά. Δηλαδή δεν είναι ολοκληρωμένες οντότητες για να μπορέσουν βέβαια να οδηγήσουν τη χώρα σε μια άλλη τροχιά, σε έναν άλλο δρόμο, σε μια άλλη διαδρομή, η οποία δεν θα θυμίζει σε τίποτε αυτήν την καταστροφική πορεία που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή η εικόνα δυστυχώς έχει μεταφερθεί και στην ελληνική περιφέρεια. Καλή ώρα και στη Δυτική Μακεδονία, όπου και εδώ διαπιστώνουμε πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, θα τολμήσω να πω, ότι έχουμε πολιτικά πρόσωπα, αυτοδιοικητικά πρόσωπα, τα οποία και αυτά έχουν τεράστια κενά. Δεν είναι ολοκληρωμένες πολιτικές προσωπικότητες. Δεν είναι ολοκληρωμένες αυτοδιοικητικές προσωπικότητες. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και δεν είναι ισοπεδωτικό αυτό που λέω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας αφήσουμε τα χτυπήματα στην πλάτη και από την πλευρά της δημοσιογραφικής οικογένειας σε αυτούς που φέρονται να είναι οι άνθρωποι που θέλουν να δηλώνουν ενδιαφέρον για να υλοποιήσουν κατά κόρον τη φιλοδοξία τους, και ας δούμε τα πράγματα με πολύ ομό ρεαλισμό για να μπορέσουμε να δώσουμε κι εμείς βέβαια και να συνεισφέρουμε σε μια άλλη προοπτική, σε ένα άλλο διάλογο που δυστυχώς απουσιάζει. Τώρα, είναι πολύ φυσιολογικό τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, γιατί βρισκόμαστε πολύ κοντά στις εκλογές, να έχουμε ανακοινώσεις τόσο σε επίπεδο ψηφοδελτίων. Καλή ώρα, έχουμε ήδη μια πρώτη γεύση σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης από την πλευρά του Πασόκ Κινάλ. Ανακοινώθηκαν 5 υποψήφοι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και νέα πρόσωπα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει βέβαια και ο πατριάρχης εδώ εισαγωγικών της πολιτικής στην περιοχή, ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εικόνα, εγώ περίμενα να ήταν τελείως διαφορετική, να ήταν μια εικόνα καθαρά με νέους υποψηφίους. Ξαφνικά παραμένει ως έχει υποψηφιότητα του Πάρη Κουκουλόπουλου. Έχουμε και προσθέσεις νέων ανθρώπων, όπως είναι η Παναγιώτα η Καμαριάδου, είναι χωριανή μου, είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, ο Ισαάκ Νικολαίδης, ο Λουκάς Ζαρογιάννης, ο Γιώργος Οφτάκας, και είναι μια θέση καινή η οποία θα καλυφθεί από γυναίκα. Εκτιμώ ότι θα είναι από την ευρύτερη περιοχή Βοΐου, γιατί είδαμε ότι υπάρχει μια κάλυψη έτσι γεωγραφική. Αυτό όμως θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε. Να προσθέσω και τον Τσιλφίδη τον νεότερο, που είναι ο ιός του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου της Τολεμαίδας. Ο Τσιλφίδης, ναι, ο νεότερος, ο οποίος βέβαια ήταν από τα πρώτα ονόματα τα οποία είχαν κουβεντιαστεί λόγω και τη σχέση που έχει με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτά όμως έπρεπε να συνοδεύονται και από μια ημερήσια διάταξη τελείως διαφορετική, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, μόνο ποιοτικά, σε ό,τι αφορά ας πούμε, τον πολιτικό διάλογο. Δεν βλέπω να υφίσταται κάτι τέτοιο, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα πούμε πάλι σε μια γνωστή τετριμένη διαδικασία. Ας ευχηθούμε ότι οι νέες υποψηφιότητες θα αλλάξουν αυτήν τη δομή, θα προσθέσουν κάτι το διαφορετικό, νέες υποψηφιότητες στο σύνολο των κομμάτων. Έτσι δεν μένω μόνο στο Πασόκ Κινάλ, γιατί περιμένουμε να δούμε και τους υποψηφιούς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και γενικά από τα κόμματα. Η αλήθεια είναι ότι η Δυτική Μακεδονία είναι λαβωμένη σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Έχει χάσει 2 βουλευτές από τους 10. Έχουν μειωθεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από 5 σε 4 και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η Καστοριά είναι μονοεδρική και όλα αυτά βέβαια λόγω των αποτελεσμάτων της απογραφής που μα χτυπάει τον κόδωνα του κινδύνου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια μας εδώ και χρόνια, αλλά κανένας δεν συγκινείται στην κυριολεξία. Τώρα, ερχόμαστε σε αυτό που θέλουμε όλοι μας να δούμε το επόμενο διάστημα, είτε σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, αλλά είτε και σε επίπεδο αυτοδιοικητικό. Αλήθεια, θα έχουμε την επίσκεψη του Κυριάκου του Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού.
τις επόμενες ημέρες, αρχές Φεβρουαρίου. 7 με 8 Φεβρουαρίου, σε εκείνο το διάστημα τον αναμένουμε τον Πρωθυπουργό. Ναι, είναι έτοιμος εδώ ο τοπικός, το τοπικό πολιτικό προσωπικό, το τοπικό αυτοδιοικητικό προσωπικό, έχει στα χέρια του ένα μπούσουλα, έχει στα χέρια του ένα διοικητικό πλαίσιο, το οποίο θα το παρουσιάσει στον Έλληνα Πρωθυπουργό και θα απαιτήσει, ναι, θα απαιτήσει, έτσι ακριβώς πρέπει να κάνει, να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε μια περιφέρεια που ήταν η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας επί σειρά ετών και αυτή η περιφέρεια με προσωπικές επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδυναμωθεί τα μέγιστα. Με δεδομένο το ότι ζούμε μια βίαια πολιτικοποίηση, μόνο ευαγγελισμούς έχουμε εντός εισαγωγικών έκφραση σε επίπεδο το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, το πώς θα καλύψουμε τα τεράστια κενά αναπτυξιακά που υπάρχουν στην περιφέρεια, πώς θα καλύψουμε τα τεράστια ανθρωπιστικά κενά. Έχουν μια ημερήσια διάταξη, έχουν ένα σχέδιο, έχουν μια πρόταση η οποία θα δοθεί και θα απαιτηθεί να υλοποιηθεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εγώ προσωπικά εκτιμώ πως δεν έχουν. Το είδαμε πολύ παραστατικά και πολύ εύκολα στην διαδικασία που έγινε πριν από τρεις μέρες στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρών του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης του Νίκου του Παπαθανάση, ο οποίος από την πλευρά του ουσιαστικά τι κάνει, μετατοπίζει ευθύνες κυβερνητικές από Υπουργείο σε Υπουργείο. Και αναφέρομαι βέβαια στην περίπτωση της Ακρινής. Έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο κ. Παπαθανάσης μας μίλησε για μια πράσινη κοινότητα. Μας μίλησε για διάφορα πράσινα. Στην κυριολεξία μας μίλησε για πράσινα άλογα, κυριολεκτό, και ας γίνομαι σκληρός. Και μας μετατόπισε ευθύνες του Υπουργείου του στο Υπουργείο Ενέργειας. Ναι, ήταν μια δύσκολη. Αν μου επιτρέψει, ήταν μια δύσκολη στιγμή η ερώτηση προς τον κύριο Παπαθανάση για το τι θα γίνει με την Ακρινή και μετά την απόφαση του δημοψηφίσματος σε εισαγωγικά των κατοίκων. Ο κύριος Παπαθανάσης πέταξε, θα έλεγα, την μπάλα στην κερκίδα με την έννοια ότι ενώ ο ίδιος και το Υπουργείο του ήταν αυτό που πρότεινε στους κατοίκους την εναλλακτική πρόταση, όταν ήρθε η απόφαση των κατοίκων επέριψε ευθύνες και αρμοδιότητες στο Υπουργείο Ενέργειας. Ναι, νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν, μας δουλεύουν στην κυριολεξία, αυτό το έχουν μάθει πολύ καλά, δεν τους είναι άγνωστο, είναι πολύ γνώριμο, δεν τους ενδιαφέρει κιόλας, γιατί σου λένε ότι ποια είναι αυτή η Ακρινή η οποία γύρει αξιώσεις και η κάθε Ακρινή, έτσι. Οι κάτοικοι, οι πολίτες όμως αυτού του τούρπου, αυτούς που εκλέγουμε, αυτούς που θέλουμε να μας εκπροσωπούν, έχουν το ανάστημα, έχουν τη μορφωτική ικανότητα, έχουν τη δυναμική να απαιτήσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά. Η απάντηση είναι όχι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, το τονίζω για ακόμη μια φορά. Δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι έχουμε φτωχοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, βλέπουμε καθημερινά, Κωνσταντίνε, και αυτό που δημιουργεί ένα τεράστιο ενδιαφέρον και με προβληματίζει αρνητικά πάντοτε, ότι στην Κοζάνη, στο Δήμο Κοζάνη, που είναι ο Μητροπολιτικός Δήμος, ο πρώτος Μητροπολιτικός Δήμος, γιατί έχουμε Μητροπολιτικό Δήμο και το διπλανό Δήμο Εορδέας, έχουμε πάμπολες υποψηφιότητες. Με μια πρώτη ανάγνωση και με αυτούς που έχουν ανακοινώσει την κάθοδό τους, αλλά και αυτούς που δηλώνουν ενδιαφέρον, έχουμε ξεπεράσει τους 13 τον αριθμό. Και ερωτώ, 13 υποψηφίοι από 250 το λιγότερο υποψηφίους, τι έχουμε να κάνουμε, δηλαδή οι πάντες θα είναι υποψηφίοι? Ναι, αυτό είναι σοβαρή νομίζω εικόνα, δεν θα καταλήξουμε. Αυτό είναι μια εικόνα υγείας της αυτοδιοίκησης και της πολιτικής? Ας απαντήσει κάποιος, δηλαδή ο καθένας ξυπνάει το πρωί και επειδή το βράδυ έχει δει εφιάλτες, θέλει να δηλώσει ότι θα κατέβει υποψήφιος και θα διεκδικήσει το Δήμο ή θα διεκδικήσει τη βουλευτική του εκλογή? Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, ας σοβαρευτούμε κάποτε. Κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους μπορούν πραγματικά να εκτιμήσουν αν μπορούν να είναι υποψήφοι και όχι να είναι υποψήφοι ισόγειοι και καλά υποψήφοι δήμαρχοι, να δουν πώς μπορούν να δημιουργήσουν συνεργασίες, γιατί αυτό θέλει η πολιτική και ο χώρος της αυτοδιοίκησης, απελευθερωμένες διαδικασίες, έναν πλουραλισμό σε επίπεδο συνεργασιών για το καλό των τόπων, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μόνο καλό δεν θα έχουμε σε αυτή τη διαδικασία, θα έχουμε πολλούς και σε ένα βαθμό υπερκφίαλους υποψηφίους, οι οποίοι θα κάνουν πολύ κακό και δεν θα κάνουν καθόλου καλό. Τώρα βέβαια μένει να δούμε και το ρόλο που θα παίξουν τα κόμματα. Τα κόμματα θα επιλέξουν τη διαδικασία να δώσουν χρήματα ή θα απέχουν από αυτή τη διαδικασία, με δεδομένο ότι είναι πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό, προηγούνται βουλευτικές εκλογές και πολύ δύσκολα θα θελήσει κάποιος να μπει σε μια διαδικασία των αρεστών, των εκλεκτών, γιατί καταλαβαίνεις αυτή τη διαδικασία θα την πληρώσει, γιατί θα έχουμε εκδικητικές αντιλήψεις και λειτουργίες από αυτούς οι οποίοι θα θυχτούν.
Νομίζω ότι το περιβάλλον είναι πολύ έτσι ευπαθή. Θα τολμήσω να πω ότι είναι αρρωστημένο. Δεν βλέπω την ίασή του το επόμενο διάστημα και έτσι θα πορευτούμε. Εκτός κι αν βέβαια πριτανεύσει η λογική, κάποιοι διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν να συνεχίζουν να πορεύονται και να λένε ότι εμείς θα είμαστε υποψήφοι και τότε έχουν έναν επαναπροσδιορισμό σε μια καλή κατεύθυνση και όχι σε μια αρνητική. Να μην ξεχνάμε, ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που τελικά αποφασίζει. Συνταγματικό δικαίωμα του καθένα του εκλέγειν και εκλέγεστε. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι. Το ενδιαφέρον είναι θεμητό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κόμματα, μάλλον δεν θα υπάρξουν υποψηφιότητες στους μικρούς δήμους όπως είναι η δική μας στη Δυτική Μακεδονία, πλην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως σε κάποιους άλλους μεγάλους δήμους. Στις περιφέρειες σίγουρα θα υπάρχει. Πολύ κακό κάνει και εδώ, πολύ κακό εδώ θα πρέπει να το τονίσουμε, γίνεται και από την πλευρά που λειτουργούμε εμείς το σύνολο της δημοσιογραφικής οικογένειας. Η δημοσιογραφική οικογένεια δυστυχώς στη Δυτική Μακεδονία διαχρονικά δεν κατάφερε να ανεξαρτητοποιηθεί. Υπάρχουν αγγυλώσεις, υπάρχουν δεσμεύσεις από πολλούς συναδέλφους οι οποίοι αν δεν απελευθερωθούν θα συνεχίσει να υφίσταται αυτή η παθογένεια όχι μόνο στον δημοσιογραφικό χώρο αλλά και γενικά και στον αυτοδιοικητικό και στον χώρο της πολιτικής. Χρειάζεται ο κόσμος του μηντιακού κατεστημένου στη Δυτική Μακεδονία να λειτουργεί απελευθερωτικά και να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών της κοινωνίας και να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Κριτική βεβαίως για να μπορέσουν να διορθωθούν τα κακό κείμενα. Και αν είναι να αποδώσουμε τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι, να το κάνουμε και αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά λειτουργούν απελευθερωτικά, να τους αποδίδουμε βέβαια και αυτά που τους αναλογούν. Καθαρά πράγματα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές παθογένειες και στον χώρο μας. Για τους κατοικούντες του Ιερουσαλήμ είναι γνωστές οι διαφωνές μας, οι διαφωνίες μας, οι αντιθέσεις μας, αλλά η συνύπαρξή μας επί της οθόνης είναι δεδομένη. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεόφιλε Παπαδόπουλε.